Καλησπέρα. Σήμερα είμαστε εδώ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κάνετε μια εκδήλωση να μας πείτε λίγα λόγια. Είσαι στην κυρία. Είμαι Σουραπάη Παναγιώτα, διευθύντρια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Τρίπολης. Αλλά θέλω να εκδηλώσω ότι δεν είναι η Δημοτική. Μας μπερδεύετε πάντα με Δημοτική. Είμαστε Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δύο παιδείες. Τι γίνεται λοιπόν σήμερα εδώ πέρα? Πρώτη φορά η βιβλιοθήκη μας αποφάσισε να γιορτάσει Χριστούγεννα μαζί με τα παιδιά. Τα παιδιά ηλικίας από 5 μέχρι 12 ετών θα στολίσουν το δέντρο της βιβλιοθήκης μας με κατασκευές που θα κάνουν τα ίδια. Εκτός από αυτό, που είναι το τρίτο μέρος της σημερινής μας εκδήλωση, και το αρχικό μέρος είναι να διαβαστούν ιστορίες, η γέννηση του Χριστού και η ιστορία το πνεύμα του Χριστουγέννου, του Τσάρλι Ντίκενς και συγκεκριμένα το φάντασμα του Μάρλι, όπου μέσα από αυτή την ιστορία θέλω να νιώσουν τα παιδιά τι σημαίνει προσφορά. Γι' αυτό και είπαμε και στους γονείς να αφήσουν τα παιδάκια να διαλέξουν ένα από τα δικά τους παιχνίδια ή βιβλίο που έχουν στο σπίτι τους και αυτά να τα φέρουν με αγάπη στη βιβλιοθήκη, η οποία με τη συμμετοχή κάποιων γονιών, της οποία παιδιών και των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης να δουλεύουν διαμέσου της εκκλησίας και της οικογένειας. Ξαναλέω ότι ο στόχος είναι να νιώσουν τα παιδιά αυτές τις μέρες, να το να δώσουν χαρά σε κάποια άλλα παιδάκια και να πάρουν και μια χαρά επίσης από τους γονείς τους και από τους παππούδες που θα πάρουν και τα δώρα. Είναι δωρεάν και γίνεται κάθε χρόνο? Δεν γίνεται κάθε χρόνο, είναι η πρώτη φορά που κάνει η βιβλιοθήκη μας. Εννοείται ότι είναι δωρεάν. Η δημόσια βιβλιοθήκη, ό,τι εκδηλώσει γίνεται μάλλον στη δημόσια βιβλιοθήκη, είναι δωρεάν. Είναι ελεύθερη για όλο τον κόσμο. Και προσπαθούμε να καλύψουμε πολλούς τομείς. Παρόλο που δεν υπάρχει προσωπικό, όπως επανειλημμένα λέω, είμαστε δύο άτομα μόνοι με προσωπικό και φέτος έχουμε και μία αποσπασμένη καθηγητής. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες του κοινού, γιατί τα πρωινά είναι ίσως. Ο κόσμος είναι γύρω στα 50 με 60 άτομα που έρχεται, που σημαίνει δεν μπορεί να σπάσει το ωράριο των υπαλλήλων και να δουλέψουν απόγευμα. Και ελπίζουμε με την κινητικότητα να έχουν κάποιοι άλλοι υπάλληλοι, ώστε να μπορεί η βιβλιοθήκη να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες του κοινού της πόλης μας και των μαθητών, με το να είναι ανοιχτή όλα τα απογεύματα. Thank you.